ως πολιτική ο πρόεδρος του κόμματος εχθές. Είπαμε ότι αυτό που συμβαίνει στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο και τώρα ξεσκεπάζεται σε όλο του το μεγαλείο, πρέπει να γίνει και σε όλες τις συστημικές τράπεζες. Διότι εδώ υπάρχει ένας ισχυρισμός του Φιλιππίδη που λέει ότι εγώ είχα επισφάλειες 5%, οι άλλες οι τράπεζες, οι δίθεν συστημικές και οι οποίες ανακεφαλίστηκαν είχαν από 18 μέχρι 25. Επομένως, αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί, έλεγχος σε όλες τις συστημικές τράπεζες, διότι αυτές οι τράπεζες είναι πλέον κρατικές υπό την έννοια ότι ο ελληνικός λαός έχει δώσει τα λεφτά, έχουν αναχρηματοδοτηθεί και θα πρέπει και αυτό να φανεί κατά τη γνώμη μας και στα διοικητικά συμβούλια. Δεν μπορούν αυτοί οι οποίοι έφεραν τις τράπεζες σε αυτό το σημείο να συνεχίσουν να τις διοικούν μέχρι σήμερα. Βεβαίως πρέπει να αλλάξουν οι διοικήσεις. Διότι μέσω της αλλαγής... Όχι, τι είπατε? Τι διοικήσεις θα βάλετε, στις δικές σας? Τι θα πει δικές μας? Μα με συγχωρείτε τώρα, άμα λέτε βρουν να αλλάξουν, δηλαδή άμα ένας τραπεζίτης είναι ικανός, γιατί να τον πειράξετε? Μα τι κάνει εδώ, έφεραν τις τράπεζες. Όχι, στην απόλυτη κατάσταση. Δεν είναι όλοι έτσι. Εσείς λέτε να αλλάξουν όλες τις διοικήσεις. Εμείς λέμε όποιες τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν, δηλαδή αυτή την ώρα την πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου την έχει το ελληνικό δημόσιο, πρέπει το ελληνικό δημόσιο να διορίσει διοικήσεις οι οποίες θα εφαρμόζουν την κυβερνητική πολιτική. Απλά πράγματα και καθαρές κουβέντες. Είμαστε υπέρ της κρατικοποίησης. Ακριβώς. Το κρατικό δεν είναι. Δεν μπορούν να είναι κρατικές οι τράπεζες και το κράτος να μην μπορεί να ασκήσει πολιτικές. Αυτές οι κρατικές τράπεζες το δεύτερο. Έτσι ωραία. Λοιπόν, προσέξτε. Εδώ, τώρα ο κύριος Αγγελάκης αποκαλύπτει την ουσία του προβλήματος. Διότι ήταν κρατικές και μέσω αυτού. Ακούστε, ακούστε. Όχι, εκκλησία του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσω των κρατικών τραπεζών. Και το χωροφύλακι θα είπατε. Δεν γίνεται και ακούστε τώρα. Ήρθε η ώρα να ακούτε. Λοιπόν, μέσω των κρατικών, όχι, μίλησατε. Μέσω των κρατικών τραπεζών, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία ασκούσε αυτά τα έσχη τα οποία βλέπουμε στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Αυτά τα οποία ασκούσε στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο και στην αγροτική. Στην αγροτική δε είναι ακόμα χειρότερα, διότι από εκεί παίρνανε τα θαλασσοδάνεια τα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το τίμα να έχει κρατικές τράπεζες. Αν ήταν στον ιδιωτικό τομέα, κύριε Κοντολή, αυτά δεν θα συνέβαιναν. Το φαύλο κράτος λοιπόν λειτουργήσε αυτά τα φαινόμενα. Το, αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει επιτέλους να γίνει συνείδηση είναι ότι δεν μπορεί να προχωρήσει κανένας θεσμός της κοινωνίας, είτε είναι στο επίπεδο το πολιτικό, είτε στο, οικονομικό, χωρίς έλεγχο. Δεν γίνεται, κύριε Οικονόμου, δεν γίνεται να λένε υπεύθυνοι σήμερα τραπεζικοί παράγοντες ότι έλεγχο στα δάνεια των τραπεζών είχαν γίνει από την εποχή του Κοσκοτά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπήρχε ασυδοσία και ήταν πολιτική επιλογή του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας να μην ελέγχονται οι τράπεζες, να γίνεται αυτό το χάλι το οποίο γινόταν, να τρώγονται τα λεφτά και σήμερα ο ελληνικός λαός να στενάζει για να μην υποτίθεται καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα. Αυτό είναι η ουσία λοιπόν. Ανέλεγκτη κατάσταση χωρίς όριο. ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα που στηρίζουν την κυβέρνηση και που με κάθε τρόπο ενισχύουν και με κάθε όπλο ενισχύουν τη δικαιοσύνη ώστε να προχωρήσει, να ξεσκεπάσει οτιδήποτε στρεβλό έχει υπάρξει σε αυτό το χώρο παρεμπιπτόντως. Από την άλλη, να σας θυμίσω, κύριε Κοντολή, κάτι. Αυτό είναι η ερώτηση που είναι στο μυαλό του οποιοδήποτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο συνασπισμός, ήταν ένα εκ των κομμάτων που έκανε χρήση όλων αυτών των δανείων από την Αγροτική Τράπεζα και την Εθνική. Μα τι λέτε τώρα? Εγώ τι λέω? Μα τι λέτε? Δεν τα γνωρίζετε καλά. Δεν τα γνωρίζετε καλά. Ο συνασπισμός ήταν ένα εκ των κομμάτων. Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία. Και όχι το μοναδικό. Εγώ δεν ήμουν από τον συνασπισμό. Κύριε, μιλάτε όλοι μαζί. Δεν μπορεί να είμαστε και με τον συνασπισμό. Αν δεν ακουγόμαστε, παιδιά, δεν έχει νόημα να συζητάμε. Όχι υποκρισίες, όχι διγλωσία. Όχι διγλωσία. Όχι κρατικές τράπεζες. Έβαλε υποθήκη τα περιουσία. Για ψαχτείτε λίγο περισσότερο. Είναι για ψαχτείτε λίγο περισσότερο. Ναι, αυτό που σας λέω. Ψαχτείτε λίγο περισσότερο. Για ψαχτείτε του ΠΑΣΟΚ που έβαζε τις χρηματοδοτήσεις μέχρι το 2000. Ρίξανε τα κόμματα στην Ολυμπιακή στα τάρταρα τώρα και μιλάνε κιόλας. Υπάρχει τρόπος να καταργηθούν αυτές οι αιμομυκητικές σχέσεις ανάμεσα σε τράπεζες και συγκεκριμένους επιχειρηματίες και σε τράπεζες και σε κόμματα? Υπάρχει. Η νομοθεσία την οποία αποφεύγουν να θεσπίσουν και οι έλεγχοι στις τράπεζες να δούμε ποιοι τα πήραν. Και απαντώ, εμπιστευόμενοι τους ικανούς και όχι τους κομματικούς. Ναι. Δηλαδή, αυτό που λέει ο κ. Κοντονής είναι πραγματικά... Εσείς βάζατε τους ανίκανους, εγκάθετους, οι οποίοι κάνανε αυτή πολύ τη δουλειά. Καλά. Έχετε πολιτική έχουμε ευθυνή λοιπόν σήμερα, που φέρατε έχουμε χώρα. Λοιπόν σήμερα, αυτό. Έχουμε μπροστά μας σήμερα γεγονότα, έχουμε στοιχεία, έχουμε εξελίξεις και λέμε ξεκάθαρα
πλέον ο ικανός και όχι ο κομματικά αρεστός που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο προοδευτικός κύριος Τσίπρας μόλις ήρθε στη Βουλή. Ο προοδευτικός κύριος Τσίπρας. Όπου το είπατε και εσείς τώρα. Ότι πρέπει να αλλάξουμε, λέει, τις διοικήσεις. Δεν κατάλαβα. Αν είναι ένας ικανός. Αν ένας που είναι στην πρίσιμη θέση μιας τράπεζας είναι ικανός και φέρνει αποτελέσματα, θα τον επιλέξετε, θα τον αντικαταστήσετε επειδή είναι αρεστός στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα εγώ τι λέω, τι είπατε λίγο πριν. Εμείς λέμε θα παίρνουμε κρατικές διοικήσεις από τη στιγμή που το κράτος έχει την πλειοψηφία. Να κάνουμε μια κουβέντα. Δεν θα κερνάει ο Γιάννης και θα πει κι άλλος. Να κάνουμε μια κουβέντα. Τέρμα η πλάκα. Με τις τράπεζες δεν θα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Να κάνουμε μια κουβέντα. Υγεία τον κορόιδο. Να κάνουμε μια κουβέντα πώς θέλουμε το τραπεζικό σύστημα, ναι. Να κάνουμε μια κουβέντα πώς θα διασφαλίσουμε το σοβαρό του τραπεζικού σύστηματος, ναι. Να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση, ναι. Αλλά όχι πιάνετε το θέμα από την κορφή. Λέτε, θέλω να αλλάξω τις διοικήσεις. Βεβαίως. Διότι οι τράπεζες δεν είναι πλέον ιδιωτικές. Αξιολογήσατε το ρόλο. Βεβαίως το αξιολογήσατε. Πότε τις καταχρέωσαν. Τις καταχρέωσαν, κύριε Αγγενάκη. Τις διέλυσαν. Διελύθη το τραπεζικό σύστημα εξαιτίας αυτής της καταδάνειας. Με τα δάνεια τι θα κάνετε, κύριε Παντώνη. Και δεν υπερασπίζομαι κανένα τραπεζίτη. Μην παρεξηγηθώ κιόλας. Θα τα χαρίσετε τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια. Τι θα γίνει. Θα τα πάρει το κράτος στην πλάτη του πάλι τα δάνεια αυτά, τι θα γίνει. Μετά εδώ σήμερα βλέπετε τον τύπο, ο οποίος αναφέρεται σε δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, που έχουν εκτοξευθεί τα κόκκινα δάνεια. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η πολιτική, κύριε οικονόμου, είναι που γεννάει αυτές τις καταστάσεις. Άλλο τι γεννάει, κύριε Παντώνη, ρωτάω τι θα κάνετε. Εσείς είπατε να πάρετε τις τράπεζες στο κράτος, να βάλετε κρατικούς τραπεζίτες και να κάνουν την κυβερνητική πολιτική. Αυτό δεν είπατε για τις τράπεζες, αυτό δεν είπατε. Βεβαίως. Επομένως, με τα δάνεια τι θα κάνετε. Με όλα αυτά τα δάνεια, εμείς είπαμε όταν ήρθε το σχέδιο νόμου που προτείναμε στη Βουλή και καταψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία. Ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δανειολήπτες οι οποίοι είχαν πάρει δάνειο πριν την κρίση, να βρίσκονται σήμερα άνεργοι, στα όρια της φτώχειας, κάτω από τη φτώχεια, και να ζητάνε οι τράπεζες από αυτούς τους ανθρώπους να εκπληρώσουν αυτά τα δάνεια. Είναι αδύνατο. Όχι. Εμείς λέμε ότι αυτά τα θέματα όλα πρέπει να ρυθμιστούν. Για αυτούς που είναι κάτω από τα όρια της στόχειας, είναι αδιανόητο να ζητάς από κάποιον να πληρώσει το δάνειο. Είναι αδιανόητο, λογικά αδύνατο. Εκτός, κύριε οικονόμου, και αν μου πείτε ότι κάποιος που διαβεί κάτω από τα όρια της στόχειας έχει λεφτά να πληρώνει δάνειο. Σε κάθε δε περίπτωση είπαμε ότι ο κάθε δανειολήπτης πρέπει να πληρώνει το 30% του εισοδήματός του, το οποίο εμφανίζει, για τα δάνεια τα οποία έχει πάρει. Μες. Διότι παραπάνω αν του ζητήσει, τότε θα περιπέσει και αυτό στο κόκκινο, στο κόκκινο και δεν θα πληρωθεί τίποτα. Τώρα την υποκρισία. Καταλαβαίνετε λοιπόν σας, ότι σας εδώ προκαλώ, έχουμε εμείς κατευθυνόμαστε από την κοινή να ανατρέσετε στις τοποθετήσεις των στελεχών σας, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, τότε λέει που επεξεργαζόμαστε